τέλος πάντων. Είναι πιο έμπειρος, είναι πιο έμπειρος ο Νέβιλ και αν γνωρίζει πολύ καλά πώς θα το μεταφράσει. Εγώ αν ήμουν προπονητής, Νέβιλ δεν τα έβαλα. Εγώ θέλω το μεγάλο. Όσοι τα έβαλα, αλλά όχι Νέβιλ. Νέβιλ με τέτοιο φόρμα και τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εγώ θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα της Manchester είναι ο Ρούνεϊ. Όταν παίζει αυτός, η Manchester είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Όταν δεν παίζει, είναι σαν να παίζει με νέα παίκτες. Σήμερα όμως, Τάκη, που έπαιξε ο Ρουνέι. Έπαιζε με 10 σήμερα. Έπαιζε με 10 γιατί δεν είχε, ειδικά στο ξεκίνημα δεύτερο μικρόνου, δεν είχε αυτό το όχι, όχι, το στυλ που έχει ο Ρουνέι. Κύριος, στην αντεπίθεση, στην γρήγορη αντεπίθεση. Ρόμελ δεν κυνηγούσε. Μέχρι τότε που το χτύπησε το δεξιό βόλιο ακριβώς εκεί που πρέπει. Για να μην μπορέσει να δει. Ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Φανταστικός ήταν. Το μία φορά και μετά να το δείχνουμε. Δεύτερη φορά πάλι το βρήκε. Με άλλο λόγια εντάξει. Αυτό είναι. Πού είναι η διαιτησία. Έπρεπε εκεί να προστατεύσει. Πριν να χτυπήσει ο Ρούνεϊ για μένα ήταν απλά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό μόνο φόβιζε και τους αμυντικούς. Αλλά ο Ρούνεϊ δεν είχε καμία σχέση με το.